το πρώτο βήμα. Ποιος ήταν, ο Νίκος ή εσύ? Κοίταξε, εγώ βημάτιζα γενικά στο πλατό. Γιατί... Σου άρεσε. Σαν άντρας. Όχι από την αρχή, δεν έγινε από την αρχή το κονέ που λέμε έτσι στη λαϊκή. Ναι. Έγινε λίγο αργότερα ήρθε η. Τον είδες με άλλο μάτι. Ναι, ειδωθήκαμε με άλλο μάτι. Mm. Και η απόφαση να παντρευτείτε και να χρησιμοποιήσετε. Η απόφαση να παντρευτούμε ήρθε πολλά χρόνια μετά. Και ήρθε πολύ φυσικά. Δηλαδή σου είπε κάποια στιγμή, βρε Βασιλική, αφού είμαστε μαζί και είμαστε καλά. Γιατί δεν παντρευόμαστε. Μαζί το είπαμε, να σου πω την αλήθεια. Α, ωραίο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή δεν έγινε ακριβώς πρόταση γάμου με την έννοια αυτό. Ότι αν σου λέγανε να παντρευτούμε, θα έλεγες ναι, κάπως έτσι. Ναι, θα έλεγα. Το ήξερε. Πήγες ασφαλούς. Ναι, βέβαια, εννοείται. Τι αλλάζει ο γάμος στη σχέση, επειδή ούτως... Νομίζω ότι αλλάζει κάτι και ξέρεις, τα ξέρεις και εσύ, δεν αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω εσείς πόσα χρόνια ήσασταν πριν. Εμείς ήμασταν λίγο, ήμασταν άλλη περίπτωση. Εμείς ήμασταν πολλά, οπότε είναι το ίδιο ακριβώς και με το νιόπαντρι που είπες πριν. Εγώ δεν νιώθω νιόπαντρι. Νιώθω όπως ήμουν και πριν. Ναι, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν λες ότι φυσική εξέλιξη. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή. Μόνο ένα μας. Παιδί θα το αλλάξει αυτό. Ναι, γιατί ένα παιδί θα αλλάξει πολλά. Ένα παιδί είναι στα σχέδιά σου. Εμένα δεν μου αρέσει να την κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί φαντάζομαι ότι ένα νιόπαντρο ζευγάρι 99%. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Φυσικά είναι στα σχέδιά μας, αλλά είναι πράγματα τα οποία έρχονται κάποια στιγμή. Καλώς να ορίσουν. Και μακάρι. Λοιπόν, Χρύσλα, σε ευχαριστούμε. Σε θέλω να μείνω μόνη μου λίγο με την καλεσμένη μου.